Κύριε Παπαδάκη. Κοιτάξτε, ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης προωθεί συγκεκριμένη αντιδραστική ατζέντα μεταρρυθμίσεων των λεγόμενων, δηλαδή να διαμορφώνονται παντού αγορά. Να διαμορφώνεται παντού αγορά σε όλα τα ζητήματα. Και το λέμε αυτό, για παράδειγμα, και στα ζητήματα αντιμετώπισης τέτοιων πολύ σοβαρών ζητημάτων που προκύπτουν στα σχολεία, που κάποιος γονιός για να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα πρέπει να πάει σε ιδιώτη. Σε ψυχολόγους, σε ψυχιάτρους, όλα είναι πλέον αγορά. Η εργατική λαϊκή οικογένεια επομίζεται όλα τα βάρη. Όπως θα τα επομιστεί τώρα και με το ζήτημα της πανδημίας που ανοίγουν τα σχολεία και με τα τεστ, όλη η επιδημιολογική παρακολούθηση και πρόληψη πρέπει να φορτώνεται πάλι στα έξοδα της οικογένειας. Και φτάνει αυτό μέχρι και τις ίδιες σπουδές και που μιλάμε πλέον για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όποιος έχει γερό πορτοφόλι μπορεί να σπουδάσει, οι υπόλοιποι μέσα από τεράστιες θυσίες και όποιοι μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που λέει ότι τελειώνουμε με όποια κρατική στήριξη υπήρχε και υπηρεσίες, δομές, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν την εργατική λαϊκή οικογένεια και μια τεράστια αγορά για να κερδοφορούν οι όμιλοι, οι επιχειρηματίες, οι ιδιώτες, κάθε είδους και να μην κάνεις και τη δουλειά σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι μια βαρβαρότητα για πολύ σοβαρά προβλήματα που δράζονται πρώτα απ' όλα στο ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα και στην καλλιέργεια του ανταγωνισμού, του θάνατος της ζωής μου. Μάλιστα. Αυτό τον κόσμο πρέπει να τον ανατρέψουμε, να τον αλλάξουμε. Mm-hmm. Θα θέλαμε να θίξουμε το ζήτημα της επίσκεψης Μπλίνκεν, που το θεωρούμε πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενοκτονία στη Γάζα, υπάρχει το μακελιό στην Ουκρανία, υπάρχει η Ερυθρά Θάλασσα που είναι στις φλόγες και... Μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση εμπλέκεται βαθιά σε όλα αυτά τα εγκλήματα και το λέμε εδώ με την έννοια της συνενοχής της με στρατό, με διευκολύνσεις, με τη βάση της Σούδας. Δεν είναι τυχαίο ότι η επίσκεψη έγινε ακριβώς στα Χανιά, ακριβώς για να σηματοδοτήσει ακριβώς την εμπλοκή τη βαθύτερη της χώρας μας σε αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια. Και επίσης υπάρχει το ζήτημα της αποστολής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ελλήνων εφοπλιστών που έχουν συμφέροντα στην περιοχή και θέλουν και security κιόλας και να το πληρώσει και ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Να συνεχίσουν εκεί τα πλοία να πηγαίνουν, λοιπόν, είτε ελληνικά. Να βυθίζουν τα ελληνικά πλοία, δεν υπάρχει. Ναι, να συνεχίσουν και να βγουν από για να ξεχνούν οι μεταφορές. Ένα καλό ερώτημα. Από πού προέκυψαν αυτά τα θέματα? Όχι, το λέω γιατί ξέρετε κάτι, αν σταματήσουν. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις συνέπειες, αλλά πρέπει να αναλάβει και ο καθένας την ευθύνη που έχει για τους πολέμους που γίνονται για τις δύο πύλες της Ερυθράς Θάλασσας και από την πάνω πύλη είναι το μακελιό στη Γάζα και από κάτω είναι η περίπτωση του πολέμου στην Ιεμένη. Ποιος τάισε από τους πολέμους, ποιος τους ενίσχυσε? Πρέπει να πάρει ευθύνη και η ελληνική κυβέρνηση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και το Ισραήλ, που ακριβώς έχουν μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια στην περιοχή και από αυτά κερδίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές και στέλνουν και στο στόμα του λύκου τους Έλληνες ναυτεργάτες. Γιατί καλά τους πήρε ο πόνος. Άρα λοιπόν, και επίσης να θίξω ένα τελευταίο. Εμείς είμαστε με το ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Παπαδάκη. Κούρσας και ανταγωνισμών εξοπλισμών, τα οποία δεν είναι για την άμυνα της χώρας, είναι ακριβώς για να εξυπηρετούν αυτές τις αποστολές και πρέπει εδώ και τώρα να ακυρωθεί η αποστολή φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα.